Ξεκάθαρα είναι όχι το δικό σου, το καταλαβαίνεις αυτό. Όπου κάτσει. Για πες, ναι. Εσύ πρώτος. Με τη σύντροφο ή γενικότερα. Όχι, με τον είπε, με τη το σύντροφο. Γενικότερα είναι εύκολο, φίλε, το ξέρουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Βασικά δεν μαλώνω. Δεν μαλώνω ποτέ. Δηλαδή, σπάνια να μαλώσω στη ζωή μου. Θυμάμαι ότι τελευταία φορά που μάλωσα άγρια, ας πούμε, ρε παιδί μου, με άνθρωπο ήταν στο Λύκειο. Γενικότερα δεν μαλώνω ποτέ. Αποφεύγω. Καλά, βρε, θεωρώ δεν είπαμε τσακωμό τώρα με. Ναι, δεν είναι να σπάσει πια, δεν μιλάμε γι' αυτό. Γενικώ δεν μαλώνω. Και με τη σύντροφό μου δεν μαλώνουμε πολύ, για πολύ, πολύ σπάνια, ρε παιδί. Μάλιστα. Δεν είμαι καθόλου τη. Πότε μάλωσε τελευταία φορά. Με τη Βανέσα. Πριν έρθει λίγο. Που του είπε που πας, γιατί φεύγετε για ώρα το πρωί και τα ξεχάμε. Όχι, όχι. Κοίταξε να σου πω. Άλλο να τσακωθούμε, ρε παιδί μου, και άλλο να μαλώσεις με κάποιον. Εντάξει. Σωστό, σωστό. Όχι, δεν μαλώνω συνήθως ποτέ. Α, κάνεις. Συγγνώμη, αλλά αν μαλώσω. Διαφοροποίηση. Το μαλώνω, γιατί εμείς αυτό εννοούμε. Όταν λέμε όχι, δεν λέμε να μαλώσεις άσχημα. Ναι. Να τσακωθείς, ρε παιδί μου. Να ανεβούν λίγο οι τόνοι. Διαφωνία. Όχι να, όχι ναι. Να γίνει χαμός. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Άμα, τόσο... άμα γίνει αυτό. Όχι, άμα γίνει αυτό, αυτός που υποχωρεί πρώτος νομίζω ότι είμαι εγώ. Γιατί όμως. Γιατί. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι που μαλώνουν είναι χαζοί. Τόσο απλά. Με αυτή την ατάκα παίρνω τις ρακέτες, παίρνουμε τη θέση μας και ξεκινάμε το άλλο το νέο τένις. Μέρος. Όχι, όχι. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζεσαι. Δεν μας άρεσε η τελευταία απάντηση, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ που με καλέσατε. Stay, τώρα θα πάρουμε τη θέση μας εδώ πρέπει για να αλλάξουμε πούμε θέσεις, γιατί πρέπει να έχει καλά πλάνο ο σκηνοθέτης μας. Και όταν κάθομαι από εκεί, δίπλα στο καλεσμένο, τον μαλώνει. Οπότε. Να γλιτώσουμε σήμερα το Βρυσίδη. Άσε που είναι καλύτερα να σε βλέπουμε και από απέναντι. Να το πούμε και αυτό. Από μακριά είμαι πιο καλός.